Μια πολύ σοβαρή υπόθεση την οποία εξετάζει με προσοχή η αστυνομία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και την Έλλη Κοκάλη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Έλλη παραδόθηκε ως 49χρονος, ενώ η δικηγόρος από την πλευρά της εμφανίζεται σε κατάσταση σοκ και αρνείται τα όσα της αποδίδονται. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το συνήγορο της νεαρής δικηγόρου, είναι όπως μεταφέρει ο ίδιος σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν αντιλαμβάνεται το πόσο εμπλέκεται το όνομά της σε όλη αυτή την ιστορία, πέρα από το γεγονός ότι συνδέεται με τον 49χρονο, ο οποίος προκάλεσε το χθεσινό επεισόδιο, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία εκβίασης, απειλών και μια πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία προσπαθεί η αστυνομία να την ερευνήσει, έχοντας όμως ξεκινήσει με ανορθόδοξο τρόπο. Το γεγονός ότι προηγήθηκε αυτό το επεισόδιο, δημοσιοποιήθηκε και μετά έρχεται η κατάθεση του επιχειρηματία και του γιού του, η οποία ανοίγει ένα κικαιώνα πραγματικά, ο οποίος αφορά σε δράση κυκλώματος τοκογλυφίας, προσπαθούν οι αστυνομικοί να βρεθούν ένα βήμα μπροστά, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν να ακολουθούν ουσιαστικά αυτές τις αποκαλύψεις, αφού έχει δημοσιοποιηθεί το επεισόδιο, αφού έχουν δημοσιοποιηθεί οι λόγοι για τους οποίους ο 49χρονος πήγε χθες στην οικογενειακή επιχείρηση στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και προκάλεσε τον τραυματισμό του 69χρονου. Προσπαθούν λοιπόν, αφού δέχτηκαν να καταθέσουν πλέον το θύμα και ο γιος του, να προλάβουν τις εξελίξεις. Να σας πω ότι πολύ αργά το απόγευμα επιβεβαιώθηκε ότι έχει συλληφθεί, ότι δεν προσήχθη απλά η δικηγόρος, αλλά συνελήφθη και θα οδηγηθεί αύριο κατηγορούμενη στον εισαγγελέα για την απιστία, καθώς και για την συμμετοχή της στην εκβίαση των δύο επιχειρηματιών. Ο 49χρονος, ο συνήγορος της νεαρής δικηγόρου, ο κύριος Βέρας, μας είπε ότι περιμένει το περιεχόμενο της δικογραφίας προκειμένου να τοποθετηθεί και δεν μπορεί να μεταφέρει κάτι άλλο πέρα από τη συντριβή της 39χρονης και την πλήρη άγνοια που δηλώνει για τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψή του. Ο 49χρονος, ο οποίος όπως είπαμε έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για την κακοποίηση μαζί με τον αδελφό του ενός νεαρού ατόμου, να σας πω ότι εκπροσωπείται από την κυρία Χατζηδογιαννάκη, εμφανίστηκε, παραδόθηκε στις αρχές και απολογήθηκε συνοπτικά, καθώς αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για όσα σοβαρότατα γεγονότα του αποδίδονται. Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.